τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο χρόνος ο μεγάλος εχθρός και αυτής της εκπομπής με τον κύριο Παπά, τον τέος βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και από ό,τι φαίνεται και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, διότι δεν έχω κανένα λόγο να αφιβάλλω ότι οι πληροφορίες που έχει αφορά το πρόσωπό του είναι σωστές και βέβαια κακά τα ψέματα, που δεν θα του κάνω διαφήμιση, είμαι ο τελευταίος που διαφημίζω υποψηφίους και βουλευτές, η δυναμική που έχει. Αλλά εγώ ξέρετε κάτι, θα ήθελα να δω τον κύριο Παπά βουλευτή, αν όλα αυτά που μας έλεγε τώρα θα μπορούσαν να τα κάνουν πράξη την επόμενη μέρα. Θα μ' άρεσε δηλαδή στο εξάμηνο διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, τον έχουμε εδώ, μιλάτε κύριε Παπά. Για βάλτε λίγο τι μας έλεγε, για να δούμε τι έχουμε κάνει. Δέσμευση. Δέσμευση λοιπόν. Έξι μήνες, κάθε έξι μήνες να βάζουμε αυτά που λένε και να τα βάζουμε ένα, δύο, τρία. Ξέρεις, αυτό που λες τώρα είναι και πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι, δεν είναι θέμα ελέγχου με τη λογική. Το ότι είναι δέσμευση ότι βάζουμε κάτω 5-6 θέματα τα οποία αφορούν τα νησιά μας ή γενικά τη γενική πολιτική. Και εδώ είμαστε και παρακολουθούμε. Από τα 5 γίναν τα 2, δεν έγινε το άλλο. Τι κάνουμε και πώς πάμε. Ή τέλος πάντων, αν ένα δεν το βρήκαμε, γιατί έγινε έτσι και δεν έγινε διαφορετικά. Είναι πολύ ωραίο ξέρεις αυτό να δίνουμε την εικόνα. Αυτό θα βοηθήσει πολύ όλους κόσμο που ασχολούνται με την πολιτική και θα ήταν πιο αξιόπιστοι στους τηλεθεατές μας. Και να ρεπορτάρουμε. Εμένα, Νίκο μου, να ξέρεις και οι περισσότεροι που με γνωρίζουν, γιατί πολλοί κόσμοι με έχουν ψηφίσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και ότι με στηρίζει, με πιστεύετε και είναι κοντά μου, γιατί γνωρίζω ότι και εγώ από την άλλη πλευρά είμαι κοντά τους, ξέρουν ότι έτσι λειτουργώ, Νίκο. Εγώ δεν λέω ποτέ θα. Εγώ λέω βήματα. Ποιο είναι το θέμα, το πρόβλημα, η λύση και τα βήματα. 1, 2, 3, 4. Μπορούμε να φτάσουμε στο 4, μπορούμε να πάμε μέχρι το 2 ή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Αλλά λέω την αλήθεια και το κοιτάω τώρα στα μάτια. Έχω τη δύναμη και την τόλμη και την ευθύνη να του κοιτάω στα μάτια και να μην πω ποτέ κάτι άλλο που δεν είναι, μπορώ, δεν είναι στις δυνατότητες μου, δεν είναι στα γέννημα να το κάνω. Ευτυχώς έχουμε πολύ καλό αρχείο σαν Αιγαίο TV και πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε κάποια στιγμή στο μέλλον με τον κύριο Παπά σε διαφορετικό ύφος. Θα είμαι και εγώ εδώ, να ξέρετε, το θυμάστε, θα είμαι και εγώ παρόν για να τα λέω μαζί. Να γράφουμε. Γιατί δεν θέλω να λέω και εγώ στον κύριο Νίκο κάποια από αυτά τα οποία έλεγε. Η κάμερα γράφει, βλέπω το φωτάκι για να μην πει. Δεν είναι μόνο τι λέω, είναι και τι με ρωτάει. Σαφέστατα, αυτά θα βάλω κάτω. Θα κοιτάξω να βάλω κάτω. Θα σα θυμίσω κάτι. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας Ρόδος Παλάς στο γραφείο του κυρίου Καμπουράκη. Κάνουμε μία συνέντευξη, την οποία σας ευχαριστώ ότι την είχατε εσείς κανονίσει, γιατί είπα θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Καμπουράκη και κάποια στιγμή του λέω, κύριε Καμπουράκη, καλά μας τα λέτε, αλλά εσείς ένας άνθρωπος, εγώ σας θεωρώ το τέμ, του τουρισμού, σε αυτό που κάνετε. Είναι δυνατόν να έχετε αφήσει τη Ρόδο να είναι χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, βρώμικη, ανυπόλυτη, το ένα το άλλο. Λέω, εσείς δεν πρέπει κάποια στιγμή να μπείτε μπροστά και να δώσετε λύση, διότι εσείς έχετε ματώσει, έχετε πληρώσει, εσείς δίνετε θέσεις εργασίας. Και τελειώνοντας, μου λες, του λες του κύριου Καμπουράκη, λες, Αντώνη, ορίστε, ήρθε η ώρα. Και χαίρομαι ότι μετά από τόσα χρόνια, δεν είναι πάρα πολλά βέβαια, είναι περίπου 7-8 χρόνια πέρασε αυτή η συνέντευξη εκεί, και ο Καμπουράκης είναι υποψήφιος. Και επειδή εγώ μπορεί να μην το ξέρω πάρα πολύ καλά και να μην έχω ιδιαίτερη σχέση, ξέρω όμως τι έχει κάνει στο τουριστικό γίγνεσθε της Ρόδου, του τέστην στην κοινωνία της Ρόδου, του τέστην σε αυτό που θέλει η Ρόδος να ελπίζει, είτε από εκεί ζείτε, τον τουρισμό ζει η Ρόδο. Ήρθε λοιπόν η ώρα και είναι υποψήφιος. Και θεωρώ, αν μη τι άλλο, αυτό είναι και μια πολύ καλή είδηση. Διότι είναι ένας άνθρωπος που δεν βγήκε από ένα κομματικό σωλήνα, τα έχει χώσει και στους μεν και στους 10, ένα δεν έχει ανάγκη, αυτό είναι δεδομένο. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή την υποψηφιότητα? Ένα πρώτο άκουσμα που έχω είναι ότι υπάρχει μια ικανοποίηση σε ένα ουδέτερο κόσμο που θέλει να δει για πρώτη φορά τη Ρόδο να διοικείται από έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τίποτα από αυτά που έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν. Είμαι από τους πρώτους ανθρώπους που βγήκα και χαιρέτησα αμέσως, άμεσα, την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Αντώνη Καμπουράκη για υποψήφιο δήμαρχος του Ρόδου. Θεωρώ πραγματικά ότι ο Αντώνης Καμπουράκης θα ήταν και θα είναι τιμή για τη Ρόδο να είναι δήμαρχος, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, δίνει τόσα χρόνια πάρα πολλά για το νησί μας, γνωρίζει πώς μπορεί να λειτουργήσει, γιατί δεν ενδιαφερόταν μόνο για τα δικά του θέματα και δεν είναι επιτυχημένος μόνο στο δικό του κομμάτι. Είναι αναγωνισμένο επιτυχημένο από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους της Ρόδου, ο Αντώνης Καμπουράκης, ο φίλος ο Αντώνης, ο συμμαθητής ο Αντώνης, ο οποίος ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή, ήταν πάντα δίπλα σε όλα τα θέματα που είχαν όλοι, έδινε λύσεις, προσπαθούσε και πάλευε. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πώς μπορεί να δοθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα άμεσα. Και νομίζω πως θα ξεπεράσει και σύντομα και γρήγορα, γιατί αν δει ότι υπάρχουν προβλήματα από την γραφειοκρατία ή από την σκλήνεση λίγο του δημοσίου τομέα, ο Αντώνης θα το σπάσει αυτό και θα το ξεπεράσει με τις δικούς τους τρόπους και λειτουργίες. Ο πραγματικός πλανητάρχης, ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τον πρώτο άνθρωπο που είδε ήταν τον Αντώνη Καμπουράκη και μετά τον πρωθυπουργό της χώρας. Εντάξει, όχι, ήταν τον πρωθυπουργό στο αεροδρόμιο. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, έτσι και ήταν και εγώ εκεί. Είδε τον πρωθυπουργό, αλλά δεν κατάλαβες. Όταν πήγε στο ξενοδοχείο,
φώναξε τον Αντώνη Σαμαρά και του λέει τότε του Πρωθυπουργού: Αντώνη, γνωρίζει τον Αντώνη Καμπουράκη, ναι, το φίλο μου. Αυτό είπε και είχαν μείνει όλοι εκεί πέρα. Ναι, αυτό είναι. Παγώσαν κάτι... γιατί λένε τι γίνεται εδώ πέρα. Μάλιστα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος, ο Αντώνης Καμπουράκης, ο οποίος το γνωρίζουν παντού και πάνω απ' όλα πάντα μιλούσε για τη Ρόδο. Δεν μιλούσε για τις επιχειρήσεις του, ούτε για το Ρόδος Παλάς, ούτε για το Μετεράνιο. Και δεν πρέπει να αποδείξει, για τη και Ρόδο. Δεν πρέπει να αποδείξει και τίποτα ότι αγαπάει τη Ρόδο. Έτσι, είναι δεδομένο και το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, υπάρχουν και εύκολες ερωτήσεις, υπάρχουν και λίγο δύσκολες ερωτήσεις. Και έρχομαι τώρα στα της Λέρου, διότι ξέρετε κάτι, για να διοικήσετε και να πετύχει το μοντέλο, αν δεν έχεις δημάρχους που καταλαβαίνουν τη δική σου φιλοσοφία, που έχουν τα δικά σου πιστεύουν, δεν έχεις περιφέρεια που να σπάζεται αυτό που θέλεις για την ανάπτυξη, τον τουρισμό, για την οικονομία, δεν θα πας πουθενά. Οι περιφέρειες και οι δήμοι είναι τα κλειδιά, είναι τα δεκανίκια της εκάστοτε κυβέρνησης. Λοιπόν, είμαστε τώρα στη Λέρο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Και ευτυχώς ή δυστυχώς, εγώ λέω ευτυχώς που υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι, αλλά υπάρχουν πλέον δύο υποψήφοι που είναι από την δική σας παράταξη. Και μιλάω για τον κύριο Γιώργο Παυλή, ο οποίος ήδη είναι υποψήφιος, και για τον κύριο Στέλιο Λουλουδιά, που είναι και προσωπικός σας φίλος. Εκεί το κόμμα δεν μπορεί να επέμβει εσείς, οι φίλοι, ώστε να υπάρχει μία υποψηφιότητα να μην τραυματιστεί περισσότερο. Γιατί ξέρετε κάτι, αν η εκάστοτε αντιπολίτευση πάει να γίνει κυβέρνηση σε σαν νησιά όπως η Λέρο, έχει δύο και τρεις υποψηφίους, θα πάει τραυματισμένη στις επόμενες εκλογές. Κοιτάξτε, και δεν το βλέπω, θα πάμε τραυματισμένοι. Για μας είναι χαρά το ότι υπάρχουν τόσο πολλοί υποψηφοί από το χώρο μας. Που σημαίνει ότι τα στελέχη τα δικά μας αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν να προσφέρουν. Από εκεί πέρα τώρα, είναι και ο νόμος αυτός απλής ανορικής, ο οποίος βοηθάει τη λειτουργία συστημάτων και μηχανισμών. Αλλά θα σας έλεγα εγώ από τη δικιά μου πλευρά ότι εγώ έχω κάνει προσπάθειες, όπως και η τοπική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε κάνει προσπάθειες να ενώσουμε τις φωνές για να είναι μια μεγαλύτερη φωνή. Αλλά από εκεί πέρα ο καθένας παίρνει τη δικιά του απόφαση, ακολουθεί το δικό του δρόμο, είτε τα δικά του οράματα για τις δικές του φιλοδοξίες, αλλά και τα δικά του οράματα για το νησί και το μέλλον του νησιού. Για μένα αυτό το οποίο έχω ζητήσει είναι να υπάρχουν διαδικασίες ωραίες, να υπάρχει μια ηρεμία και είναι σίγουρο πως ο λαός της Λέρου θα αποφασίσει και θα βγάλει τον πιο ικανό. Η Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα είναι ποτέ τραυματισμένη. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα γιατί θα βγει προς τα έξω ο δυναμισμός των ανθρώπων αυτών προς την κοινωνία, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα θέλουν να προσφέρουν στον τοπικό λαό και στο νησί της Λέρου. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη συνέντευξη που κάναμε. Ξέρω ότι σε λίγο έχετε με τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μία συνάντηση. Δεν θα σας φάω περισσότερο χρόνο, έτσι κι αλλιώς και ο χρόνος έχει τελειώσει. Τον έχουμε υπερβεί και ζητώ την κατανόηση από την διεύθυνση του σταθμού, διότι σήμερα είχαμε ένα πολύ σκληρό παίχτη, δεν μπορούσαμε να τον παίξουμε όπως θέλαμε. Εν πάση περιπτώσει, μας κέρδισε τα σημεία σήμερα. Θα επανέλθουμε όμως στην επόμενη εκπομπή. Φεύγω από εδώ έστω και το ότι δεν έχω φάει γκολ. Για μένα είναι μεγάλη επιτυχία και πιστεύω, ειλικρινά πιστεύω, με χαίρομαι πραγματικά, γιατί είσαι ένας δημοσιογράφος μάχημος, δυναμικός, είσαι επιθετικός παίχτης, ενώ είμαστε, θα έλεγα, κοντά ιδεολογικά, παρόλα αυτά είσαι στους αναγνώσεις, στους ακροατές σου απέναντι ένας αντικειμενικός, δυνατός παίκτης που θες να βγάλεις την αλήθεια για να τη δείξεις στον λαό που σε ακούει και σε πιστεύεται. Να είσαι καλά, μπράβο, έτσι πρέπει να είναι η δημοσιογραφία σε ενισχύ. Προσπαθούμε, εμείς κρινόμαστε από τον κόσμο, ο κόσμος να δίνει τις δικές μας αυτά που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ το ξαναλέω και επιμένω ότι αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή αρχιωθείται πλέον. Θα πάει στο αρχείο και την επομένη θα είμαστε εδώ όλοι μας, με διαφορετικό στυλ για να δούμε. Βήμα-βήμα τι κάνουμε. Ξανά εδώ. Κύριε Παπά, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία, υγεία σε εσάς και την οικογένειά σας, να συνεχίσετε δυναμικά να είστε κοντά στον πολίτη, στο δεκανήσιο, και αυτό στην κρίσιμη στιγμή θα αποφασίσει αν θα σας στείλει στη Βουλή των Ελλήνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όσους μας ακούσαν και είχατε τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας. Εγώ από την εκπομπή σας, από το χώρο της Λέρου, γιατί με τις γιορτές δεν νομίζω να ξαναέρθω, να σας δώσω ένα μήνυμα αισιόδοξο, χαράς, ευτυχίας, να πω καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα, να περάσουμε όλοι τις γιορτές ευχάριστα, οικογενειακά, ζεστά και όπως ο καθένας ονειρεύεται και τη θέλει. Να είμαστε κοντά στον άνθρωπό μας, μην αφήσουμε καν μόνο αυτές τις μέρες και να δείξουμε πραγματικά ποιο είναι το πρόσωπό μας, το ειλικρινές, το ανθρώπινο, το ζεστό, το ελληνικό. Να είσαι καλά και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που και σήμερα μείνατε συντονισμένοι στη δική σας εκπομπή. Να είστε στο Αιγαίο TV, το δικό σας κανάλι. Καλό βράδυ!